Φίλες και φίλοι Action Sports, Παγκύπριο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών εδώ στο Ολυμπιακό Ολυμπητήριο Λεμεσού. Δεύτερη μέρα των αγώνων και είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΚΟΑ, ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης. Κύριε Μιχαηλίδη, και κολύμβηση πλέον αγωνίσματα. Δυστυχώς όμως με γονείς έξω από τα κολυμβητήρια, στις κερκίδες του, έξω από το γήπεδο. Πώς βρίσκει τον ΚΟΑ και οι αγώνες αλλά και οι γονείς που είναι έξω? Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την διοργάνωση. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ωφέλιμο, ευχάριστο που έχουμε ξαναρχίσει να αγωνιζόμαστε. Ο αθλητισμός πήγε ξανά στη ζωή μας και αυτό μας δίδει πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Όμως θα θέλαμε και τον κόσμο μέσα, τους γονείς κοντά στα παιδιά τους είναι έξω και αυτό δεν μας ικανοποιεί. Όμως ακόμη χρειαζόμαστε λίγο χρόνο σαν χώρα για να πατάξουμε αυτό το μεγάλο κακό που μας βρήκε, μέχρι να αποφασίσουν να εμβολιαστούν και άλλοι, να αυξήσουμε το ποσοστό, να έχουμε αυτή την θωράκιση που χρειαζόμαστε. Θέλω να συγχαρώ την Ομοσπονδία Κολύμβησης για μια άρτια διοργάνωση. Κυλούν όλα ομαλότατα σε ρυθμούς κυριολεκτικά ευρωπαϊκούς και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο ΚΟΑ στηρίζει τις προσπάθειες των ομοσπονδιών μας και της κολύμβησης φυσικά. Είμαι εδώ εκ μέρους όλου του οργανισμού για να δώσω τα συγχαρητήρια μου, την στήριξή μας, να νιώθουν ότι είμαστε κοντά τους. Συγχαρητήρια στα παιδιά που αγωνίζονται, που κάνουν τη μεγάλη τους προσπάθεια. Έγιναν και κάποια πανκύπρια ρεκόρ και αυτό μας δίνει τεράστια ικανοποίηση. Ο ΚΟΑ θα είναι δίπλα στην προσπάθεια κάθε ομοσπονδίας, κάθε αθλήματος. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, χθες μιλώντας στην Action Sports, μίλησε για μια νέα χρυσή εποχή που φαίνεται ότι μπαίνουμε στην κολύμβηση. Συμμερίζεται ο ΚΟΑ αυτή την άποψη και πώς θα στηρίξουμε περισσότερο κολυμβητές και κολυμβήτριες που βλέπουμε ότι έχουν τα όρια, που βλέπουμε ότι χτυπούν πανκύπρια ρεκόρ συνεχώς? Έχουμε πολύ καλούς κολυμβητές οι οποίοι διακρίνονται συνεχώς. Δύο παιδιά, ήδη η αδερφή Αντωνίου είναι πάνω στο αεροπλάνο σχεδόν για την Ιαπωνία, για το Τόκιο. Εμείς έχουμε τους σχεδιασμούς μας που στηρίζουμε αυτά τα παιδιά από την προοπτική που έχουν μέχρι την υψηλή επίδοση. Είμαστε εκεί και είναι δυνατοί σχεδιασμοί αυτοί που βοηθούν. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά και εσείς, μπράβο σας που στέλνετε σε όλα τα σπίτια αυτή την προσπάθεια των παιδιών, αυτό θέλουν, και μπράβο στο Action in Sport που είναι κοντά στον αθλητισμό συνεχώς, μπράβο σας. Κύριε Μιχαηλίδη, μια τελευταία ερώτηση, μιας και σας πέτυχα, θέμα των ημερών, εκτός ΚΟΕ η Άντρη Ισάλου, μια τεράστια προσωπικότητα, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια που βοήθησε, έδειξε έργο. Υπάρχει θέση στον ΚΟΑ, υπάρχει χώρος για την Άντρη Ισάλου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού? Η Άντρη είναι ένα κομμάτι του Κυπριακού Αθλητισμού. Θέλουμε να πάρουμε την επίσημη ενημέρωση από την ΚΟΕ, εκτός από ένα τηλεφώνημα που είχα από τον πρόεδρό της, για να ενημερωθούμε πλήρως και θα το συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ασφαλώς θα πάρουμε τις πιο σωστές αποφάσεις. Άρα θα αξιοποιηθεί η Άντρη Ισάλου ή... Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει αναξιοποιητή. Αυτό είναι δεδομένο. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης και ο Μιχαηλίδη. Ευχόμαστε να τα βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα. Πραγματικά είναι η χαρά μας κάθε φορά που τα συναντούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.